ο Λευτέρης Πανταζής ήταν εκεί, όπως είδατε, με τον Αργύρη Παπαργυρόπουλο. Και όλοι ήμασταν εκεί. Από τον Παπαθανάση που έφυγε, πάμε στον Παπαργυρόπουλο τώρα. Τον Αργύρη. Και κοντά μας είναι τρεις κούκλες και ο Γιώργος Κουτούλιας. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θεατές σας. Να παρουσιάσουμε τα κορίτσια μας που είναι η Τζέννη, νικήτρια του διαγωνισμού. Ένα χειροκρότημα για την Τζέννη από όλα τα κορίτσια και τον Γιώργο. Η Τζέννη είναι από τη Σάμο. Η Τζέννη που είναι από τα μέρη του Γιώργου του Αυτιά, από τη Σάμο, και μου αποκάλυψε ότι ο μπαμπάς της. Πες το, μην τρέπεσαι. Ήταν συμμαθητής με τον κύριο Αυτιά. Α, συμμαθητές ήτανε. Ναι, ναι. Πόσο χρόνο είναι ο μπαμπάς για να δω μας κρύβει χρόνια και ο Αυτιά. Ο μπαμπάς, πόσο είναι ακριβώς ο μπαμπάς. 56. Πόσο? Και μας λέει ο Αυτιάς ότι είναι 50. Γιώργο Αυτιά, σε τσακώσαμε. Είσαι 56 χρονών. Ναι. 56 χρονών ο μπαμπάς, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν του βάζουμε χρόνια. Όχι. Ο Αυτιάς που κόβει, ράβει συντάξεις, εκεί πράγματα, επιδόματα, μισθούς, τώρα κόβει και χρόνια. Ναι. Άκου, Γιώργο Κουτούλια, ναι, πώς μάθαμε ότι ο Αυτιάς είναι 56 χρονών. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να το πούμε σαν είδηση. Στις αρχές Ιανουαρίου θα πάμε στη Σάμο. Ναι. Θα κάνουμε μια επαφή με τον καινούριο δήμαρχο. Α, καινούριος είναι εκεί, μπράβο. Ναι, από ό,τι έχω μάθει έχει εκλεγεί ένας καινούριος δήμαρχος για να μπορέσει να δεχτεί την Τζέννη Γιοργούλη, να μας κάνει εκεί ένα ωραίο θέμα, γιατί θα βοηθήσουμε τη Σάμο και τουριστικά. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, κούκλα μου? Είμαι 21. 21. 21, έτσι. Άργησε ο μπαμπάς να σε κάνει λίγο, αλλά έκανε καλή δουλειά όμως. Το ωραίο πράγμα αργεί να γίνει, που λένε, έτσι. Ο μπαμπάς 56, σε έκανε δηλαδή μείον 21, σε 35, έτσι. Ναι. Δεν άργησε, εντάξει. Τελειώνει τη νομική. Τελειώνει τη νομική. Ναι. Θέλεις να γίνεις νομική μου σύμβουλος. Δικηγόρος, γιατί εγώ ξέρω ότι τηλεπαρουσιαστής, αρχίζουν πολλά πράγματα να τρέχουν, καριέρες, sites, όλα αυτά. Να είσαι νομική σύμβουλος. Okay, κύριε Κουτούλια, συγγνώμη, έτσι μας επιτρέπετε, δεν έχετε και τα δικαιώματα της νομικής? Έχω τα δικαιώματά της για 3 χρόνια. Και για την νομική? Για την νομική, όχι. Πράτε, Γιώργο, για την νομική μιλάμε εμείς. Για την νομική, όχι. Θα μας χαλάσει τις δουλειές όλες δηλαδή. Εμείς τη νομική ζητήσαμε, όχι το μοντέλο. Τη δικηγόρο ζητήσαμε. Έλενα, τι κάνεις, από πού είσαι? Η καταγωγή μου είναι από τον Άφλιο, λέγαμε ένα Αθήνα. Εσύ τι θέση πήρες στο διαγωνισμό? Εγώ βγήκα πρώτη αναπληρωματική. Πρώτη αναπληρωματική. Από τον Άφλιο, βλέπετε τα ωραία κορίτσια της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, τα βλέπετε και στα πλάνα. Τα βλέπετε και εδώ διαζώσεις κοντά μας στο στούντιο και είναι και η Αλίκη. Γεια σου, Αλίκη. Γεια σας. Είσαι και εσύ από την πανέμορφη Μήλο. Ναι. Έτσι. Και για πες μας λιγάκι, πώς αισθάνθηκες στο διαγωνισμό, πώς πήρες πρώτη φορά βέβαια μέρος στο διαγωνισμό? Εντάξει, ναι. Σου άρεσε η εμπειρία? Μου άρεσε, ναι. Εκεί πώς ήταν όσο που περπατούσες με το μαγιό, με τα αποκαλυπτικά μαγιό, τα εσώρουχα, να είμαι και εγώ εκεί με ένα. Εντάξει, ήμουν αγχωμένη, όλες ήμασταν αγχωμένες, αλλά εντάξει, μετά πήραμε θάρρος και μας έφυγε αυτό. Σας έκανε ο Κουτούλιας να αισθάνεστε πιο χαλαρά, έτσι. Ήπια με ένα ποτάκι βασικά. Ο κόλπο είναι, πίνω ένα ποτάκι και χαλαρώνω. Σωστά. Η Τζέννη να μας πει τώρα που πήρε κιόλας το διαγωνισμό, βγήκε πρώτη. Εδώ βλέπουμε τη φίλη μου την Αλίκη στο τέλος. Έτσι, Αλίκη, εσύ να βλέπουμε κατά σύμπτωση. Ναι. Για να σε δούμε. Για να σε τσεκάρω, να σου βάλουμε ένα βαθμό. καλό βαθμό παίρνεις, καλό βαθμό. Και βγήκες ακριβώς τι στο διαγωνισμό? Σταρ τουρισμός. Σταρ τουρισμός. Ναι, να πούμε ότι δίνουμε έναν δεύτερο τίτλο Σταρ τουρισμός, διότι η εταιρεία μας θα διοργανώσει τον Οκτώβριο του 2011 στο Μαυροβούνιο, στο Μοντενέγκρο, το διαγωνισμό Μης Μεσόγειος. Οπότε εκεί πρέπει η Αλίκη να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Μάλιστα. Εκεί θα την εκπροσωπήσει λοιπόν η Αλίκη, στο Μοντενέγκρο, στο Μαυροβούνιο. Η Τζέννη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα μας στο Μης Παγκόσμιος Τουρισμός. Το καλοκαίρι. Όπου θα γίνει 1η με 15 Ιουλίου στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Θα προσκαλέσουμε 30 κοπελιές από όλο τον πλανήτη. Πού είχε γίνει πέρσι και το είχαμε πάρει κιόλας, έτσι. Είχε γίνει πέρσι εδώ στην Αθήνα. Α, εδώ το κάνουμε καθόλου. Επειδή είσαι διοργανωτής. Έχω αγοράσει τα δικαιώματα για 15 χρόνια. Α, άρα στην Ελλάδα θα γίνεται κάθε χρόνο αυτό? Ναι. Εκτός και αν. Ναι. Το αγοράσει η κυβέρνηση της Κίνας ή του Μαρόκου ή του Περού και το πουλήσω εκεί. Α, άρα είσαι ανοιχτός και προς πώληση των δικαιωμάτων. Ακριβώς. Για να γίνει το διαγωνισμό. Είναι ένα προϊόν το οποίο πουλιέται. Όπως όλα τα προϊόντα στην αγορά. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα εσύ έχεις τα αποκλειστικά δικαιώματα, αλλά ανοιχτός σε κάθε συζήτηση για να γίνει στην Κίνα ή στο Μαρόκο ή όπου αλλού γίνει. Λοιπόν, Τζέννη, ναι. Ως πρώτη, ως νικήτρια, καταρχήν το περίμενες? Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί σε καμία περίπτωση? Θεωρείς ότι στερούσες σε σχέση με κάποια άλλη κοπέλα? Για να λες δεν το περιμένω, σημαίνει ότι θεωρείς πως κάποια άλλη ήταν πιο όμορφη. Όχι, είναι ανταγωνισμός και κάθε κορίτσι είναι όμορφο. Ήταν υψηλός ανταγωνισμός, οπότε δεν το περίμενα αυτό. Ήταν υψηλός ανταγωνισμός σαν και σένα, έτσι. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ, κύριε Θοδωρή, να σηκωθούμε λίγο, ανοίξτε λίγο τα πλάνα σας, κάμερα 3, πανοραμικό, όπως τα λέτε εκεί πέρα στο κοντρόλ. Σήκω λίγο, Τζέννη, μας σε δύο κόσμος. Να σηκωθούν λίγο και τα τρία κορίτσια.
κορίτσια να τα δούμε. Αλλά η Τζέννη βγάλε και τον τίτλο από κάτω. Δεν χρειάζεται, γιατί θέλω να δούμε πόσο ωραίο και αποκαλυπτικό είναι το αυτό. Κοιτάξτε εδώ τα κορίτσια μας. Μην τα βλέπετε καθισμένα. Εγώ είμαι κοντός μπροστά τους. Ντρέπομαι να σηκωθώ αυτή τη στιγμή γύρω κουτουλιά. Εντάξει. Κολλείομαι. Ψάχνουμε κορίτσια να έχουν ιδανικό σωματότυπο για να κάνουν και καριέρα μοντέλου. Έτσι. Το οποίο είναι πάνω από 1,73. Είδες όμως πάνω από 1,73, ε. Ήρθαν όμως όλα τα κορίτσια. Η δεύτερη και η τρίτη. Είπαμε η Έλενα και η Αλίκη. Καλά τα λέω. Η Έλενα και η Αλίκη με το τζινάκι τους. Και ήρθε η πρώτη. Πολύ ωραία σώματα έχει το κορίτσια, μπράβο. Με το μίνι της. Είδες η Σαμιώτισσα. Είδες η Σαμιώτισσα. Πότε θα πας στη Σάμο. Πότε θα πας στη Σάμο να σε υποδεχτούν εκεί οι Σαμιώτες, ο μπαμπάς και οι υπόλοιποι, με το μίνι αυτό αποκαλυπτικό. Έτσι, μπράβο, πάρα πολύ. Εντάξει, ωραία. Καθίστε, κορίτσια. Καθίστε για να. Όχι, να καθίσουν, αλλά είναι, είναι ενδεικτικό του πόσο. Δεν ξέρω, φοράτε και εσείς μίνι, φαντάζομαι, έτσι συχνά. Εννοείται. Εννοείται, έτσι. Σήμερα στην εκπομπή θέλατε να έρθετε πιο σοβαρές, να το ρωτήσω αυτό, έτσι. Όχι, επειδή είναι πρωινή εκπομπή, λέμε εντάξει, να βάλουμε κάτι light. Και εσύ γιατί δεν έβαλες κάτι light την πρωινή εκπομπή? Εσύ είσαι πιο. Μου αρέσει να δείχνω τα πόδια μου. Αυτά θέλω να ακούω, ρε Γιώργο, αυτά θέλω. Βέβαια, άμα δεν τα δείξουμε αυτά τα πόδια, τι θα δείξουμε. Η μία θέλει να είναι light και η άλλη, αλλά σου λέει και εγώ light θέλω. Να μένα μου αρέσει να δείχνω τα πόδια μου. Μ' αρέσει γιατί είναι. Αληθινή. Αυτό που σκέφτηκε, αυτό είπε. Μ' αρέσει να δείχνω τα πόδια μου. Ξέρεις τι δεν γουστάρω, Γιώργο, εγώ? Που η κοπέλα φοράει το μίνι και μετά κάνει ότι δεν φοράει μίνι όταν περπατάει. Προσπαθεί να το κρύψει. Και το τραβάει. Πες το. Το τραβάει προς τα πάνω, το φόρεμα. Προς τα κάτω το τραβάει. Προς τα κάτω. Ότι και καλά. Το φοράω, αλλά ντρέπομαι που το φοράω. Εσύ, κορίτσι μου, δεν ντρέπεσαι που δείχνεις τα πόδια σου? Όχι, εντάξει. Δεν φαίνεται κάτι άσχημο. Για όνομα του Θεού. Είπαμε εμείς κάτι τέτοιο. Το αντίθετο θα λέγαμε. Ακριβώς. Γιώργο, να κλείσουμε μια τελευταία κουβέντα από σένα. Τίποτα, εμείς να πούμε ότι ετοιμάζουμε τώρα μια σειρά από πάρτι και από εκδηλώσεις μόδας και από επιδείξεις μόδας στην περίοδο των Χριστουγέννων. Ωραία. Και από τις αρχές Ιανουαρίου ξεκινάμε την προετοιμασία για το Μις Παγκόσμιος Τουρισμός. Ωραία. Του καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες, κορίτσια, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για το διαγωνισμό σας.